Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube, όπου λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και όπου αν αντιληφθούμε ότι μια μάνα δεν είναι μητρική ή ένας πατέρας δεν είναι πατρικό ή ένας γονιός δεν είναι γονεϊκός, το λέμε και δεν μας ενοχλεί να χαλάσουμε την Αγία Ελληνική Οικογένεια και εννοείται ότι αν μια κοπέλα αντιληφθεί συνειδητοποιήσει, το χωνέψει ότι η μάνα της δεν είναι μητρική, κάνει πάρα πολύ καλά να πάει ο contact. Και ένας άνδρας φυσικό, όχι μόνο μια κοπέλα, αλλά κοπέλα είναι που μας έχει στείλει αυτή την επιστολή. Ο τίτλος που έχει βάλει στην επιστολή φίλη λέει «Μια ιστορία που δεν έχει τέλος, αλλά μια ευχάριστα λυτρωτική τροπή». Ε, θυμίζω σε αυτό το σημείο ότι οι επιστολές για να γίνουν βίντεο στο κανάλι μας μπορούν να στέλνουν όσοι βρίσκονται στο τρίτο, τέταρτο και πέμπτο επίπεδο της συμμετοχής για να μπορούμε να βγάζουμε μια άκρη γιατί είστε πάρα πολύ που θέλετε να πείτε την ιστορία σας. Εάν είστε στο τρίτο, τέταρτο ή πέμπτο επίπεδο της συμμετοχής μπορείτε. Πάντα ένιωθα ότι είμαι το επίκεντρο προσοχής της μάνας μου. Αλλά όχι για καλό. Αυτό το αίσθημα ότι ήθελε να με δυσκολεύει σε κάθε βήμα μου, με έπνιγε. Μου το έχει πει άλλωστε. Θα σε καταστρέψω. Θα σε κάνω να υποφέρεις. Δεν υπάρχεις για μας. Θα σε αποκληρώσω. Δεν σε έχει ανάγκη κανείς. Λόγια μάνας αυτά, ε. Η μάνα που είναι μια άγια λέξη. Η ιερή. Η ιερή λέξη μάνα. Ήταν από πάντα απόμακρη και ψυχρά σκληρή μαζί μου. Δεν με πήρε μια αγκαλιά και δεν νοιάστηκε αν έχω φάει. Δεν ρώτησε ποτέ «Είσαι καλά, χρειάζεσαι κάτι» Μου απίφθινε το λόγο μόνο για να κρίνει εμένα, τα ρούχα μου, το σώμα μου, τις επιλογές μου. Επικριτική μάνα δηλαδή. Πάντα με περίσσια ηρωνία και βροχή προσβολών μάνα που κάνει νέγκινγκ στα παιδιά της δεν είναι μητρική τελεία. Και πολλά θαυμαστικά. Υπήρχαν στιγμές που ένιωθα τρελή. Μου αλλίωνε την πραγματικότητά μου. Ναι, όταν σου κάνουν gaslighting lighting νιώθεις τρελή. Και όταν σου αλλοιώνουν την πραγματικότητά σου, σου κάνουν gaslighting και είναι πολύ φυσιολογικό να νιώθεις τρελός. Και να νιώθεις τρελή. Αυτό είναι το gas Είναι ένα όπλο του ψυχολογικού πολέμου που το χρησιμοποιούν οι τοξικοί άνθρωποι, οι οποίοι σου αλλοιώνουν την πραγματικότητα και προσπαθούν να σε πείσουν πως είσαι τρελός. Αυτό συνεχίστηκε και μετά που ενηλικιώθηκα. Δεν γνώριζε τη σπούδασα, πού ήταν το σπίτι μου, πώς και αν τα βγάζω πέρα. Ως που βρεθήκαμε στην ίδια πόλη, με δική μου επιλογή, και έζησα ξανά πλέον ενήλικη την κακία και το μένος της για το πρόσωπό μου. Υπάρχει μια κυπριακή παροιμία που λέει η έγα πάει και τρίβεται πας του βοσκού τη βέργα. Η κατσίκα δηλαδή πάει και τρίβεται πάνω στη βέργα του βοσκού με την οποία τη χτυπάει. Που έχει να κάνει με την αυτοκαταστροφικότητα που έχουν τα ενήλικα παιδιά τοξικών γονέων. Που ψάχνουν να πάνε ξανά κοντά επιθυμώντας βαθιά την αποδοχή των γονέων, αλλά στην ουσία είναι σαν να προσυπογράφουν ότι θα πάνε να κακοποιηθούν για άλλη μια φορά. Μου έκανε σαμποτάζ στη δουλειά, στις φιλίες, ακόμα και στις σχέσεις με το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον. Δεν ήταν εκείνη που με ενοχλούσε πλέον, αλλά φίλοι, γνωστοί, μέχρι και συνάδελφοι, που ερχόντουσαν να με επιπλήξουν για την ανάρμοστη συμπεριφορά μου προς τη μητέρα μου. Το Smear Campaign, η εκστρατεία της που κάνουν αρκισιστές για τα θύματα τους. Δεν φτάνει που κακοποιούν τα θύματα τους, τα συκοφαντούν και παντού ότι εκείνα τους κακοποιούν. Πώς τόλμησα να την εκμεταλλευτώ οικονομικά, να της μιλάω άσχημα, να μην τη σέβομαι, να την απορρίπτω, να μην τη βοηθάω και το αποκορύφωμα να μην της μιλάω, ή να μην με βρίσκει, να μην έχει νέα μου, να της λείπει η κόρη της. Έλεγε δηλαδή στους άλλους, η μάνα της, ότι ε, την εκμεταλλευόταν η κορή οικονομικά, ότι δεν εμφανιζόταν στη μητέρα και διάφορα άλλα τρελά παλαβά και ψέματα και ψεύτικα. Δεν να τι συμβαίνει. Τίποτα δεν έβγαζε νόημα. Και όλα αυτά σε μια περίοδο που δουλεύαμε στον ίδιο χώρο και η επικοινωνία ήταν υποχρεωτική. Τη στιγμή που δεν είχα ποτέ οικονομική ή συναισθηματική υποστήριξη από εκείνη. Εγώ ήμουν αυτή που πλήρωνε για τα πάντα μέχρι και για δικούς της λογαριασμούς, διότι δεν τις έφτανα και δεν τα έβγαζε πέρα οικονομικά. Έτρεχα για δουλειέ τη. Ήμουν υπεύθυνη ακόμα και για τις νομικές και τις λογιστικές της υποθέσεις. Μου πήρε χρόνια να ξυπνήσω. Ως που ξύπνησα και έκανα όλα αυτά για τα οποία τόσα χρόνια με κατηγορούσε ότι έκανα χωρίς να κάνω. Καλά τι έκανες. Της μίλησα. Τα αρνήθηκε όλα. Μου είπε ότι άκουσε ότι μιλάω για αυτήν, ότι την κατηγορώ, ότι δεν της συμπάθησα ποτέ, ότι πίστευα από πάντα ότι δεν ήταν αρκετή για μένα και το έβλεπε στα μάτια μου ότι έψαχνα από μικρή να βρω άλλη μάνα γιατί δεν την ήθελα και έμεινα παγωμένη να την κοιτάζω. Οι προβολέ, οι προβολάρε που κάνουν είναι Όλα αυτά που ένιωθε εκείνη για σένα τα προέβαλε πάνω σου, ότι εσύ τα για αυτή. Είπε και άλλα πολλά. Μετά έγινε ηρωνική και στο τέλο με σφιγμένα τα δόντια να την αφήσω ήσυχη, να ζήσει τη ζωή τη και να μην είμαι βάρο. Μου κουνούσε και το δάχτυλο, ναι που δεν θα στο κουνούσε. Συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι τρελή όλα αυτά τα χρόνια. Όλες αυτές τις στιγμές που ένιωθα την απόρριψη και την απορία, τι έχω κάνει και δεν με θέλουν, τις ερωτήσεις χρόνων που φταίω, τι πρέπει να αλλάξω, τι δεν καταλαβαίνω. μου τις απάντησε εκείνη την ημέρα με τις συμπεριφοράτες. Γι' αυτό τον λόγο πιστεύω ότι πρέπει να ξεμπροστιάζουμε τα ναρκισίδια. Γιατί όταν τα ξεμπροστιάσουμε και τα φέρουμε στο όριά τους, αποκαλύπτουν τον πραγματικό αρχισιστικό τους εαυτό. Έδειχνε το ποια είναι από τα πρώτα λεπτά της ζωής μου σε αυτόν τον κόσμο, όπως έμαθα αργότερα. Εγώ δεν το έβλεπα. Φαντάζομαι ότι θα άκουσες από ανθρώπους από την οικογένεια ότι μπορεί από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκες να δείχνει μια αποστροφή για σένα. Και δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες κάργες. Τέτοια τσογλάνια που γεννάνε παιδιά και μετά δεν τα θέλουν γιατί μοιάζει στην πεθερά του, δεν τα θέλουν γιατί έχει ένα όνομα που δεν το συμπαθούν, δεν τα θέλουν γιατί είναι οι ίδιε προβληματικέ. Υπάρχουν τέτοιε. Γι' αυτό σα λέω: Το να κοιοφορήσει μια μητέρα ένα παιδί και να γεννήσει ένα παιδί δεν την κάνει η μάνα. Το να αθιετήσει μια μητέρα ένα παιδί δεν την κάνει η μάνα. Αυτό που την κάνει η μάνα είναι η μητρική αγάπη προς το παιδί και η μητρική στάση προ το παιδί. Και μία γυναίκα η οποία κατακρίνει και απορρίπτει το παιδί της, το έμβριο της, το βρέφος της, δεν είναι μητρική. Αλλά στην Αγία Ελληνική οικογένεια, στην Αγία Ελληνική κοινωνία γίναμε έξαλλοι όταν ακούστηκε πως μπορεί τα παιδιά να έχουν δυο μπαμπάδες. Γιατί δεν θα έχουν την Ιερή μιάνα, τη μητρότητα. Τέλος <συσφσίλωσαι> πάντων. <συσφσίλω> Για μένα ήταν νορμάλ αυτή η αντιμετώπιση, αυτό είχα γνωρίσει και έτσι είχα μεγαλώσει. Με αυτό συμβαίνει με τα παιδιά. Επειδή αυτό που ξέρουν είναι αυτό με το οποίο έχουν μεγαλώσει, μπορούν οι γονεί να του κοροϊδεύουν ξεκάθαρα. Πρέπει να μεγαλώσουν μετά να μάθουν πράγματα, να ψυχοεκπαιδευτούν, να ψυχοθεραπευτούν και να καταλάβουν ότι οι γονεί του του κορόιδευαν. Οι περισσότεροι γονεί δεν μιλάνε στα παιδιά του. Δεν ανοίγονται δεν λένε τις πραγματικές τους σκέψεις, δεν παρουσιάζουν τα πραγματικά τους κίνητρα. Πουλάνε ένα παραμύθι στα παιδιά τους. Άλλαξα τη συμπεριφορά μου και πήγα no contact. Την εξαγρίωσα. Πήρε σβάρνα όλους τους συγγενείς και τους είπε τον πόνο τη με αποτέλεσμα να χτυπάνε τα τηλέφωνα και να ακούω χειρότερα λόγια από πριν και εκφράσεις όπως «Δεν τρέπεσαι, μάνα είναι μόνο μία». Εγώ θα απαντούσα «Ευτυχώς που δεν έχει περισσότερες σαν κι αυτή». «Ευτυχώς που είναι μόνο μία, Τέτοιο ζωάδι. Θα μπορούσα να σου γράφω για ώρε. Το νόημα παραμένει το ίδιο. Έκοψε επαφέ με πολλού και πολύ καλά έκανε. Όποιοι είναι οι πτάμενα πυθικάκια των τοξικών γονέων μα, των αρκισιστών γονιών μα με του οποίου έχουμε πάει no contact, όποιοι είναι οι πτάμενα πυθικάκια του, του κόβουμε και αυτού, του πάρουμε και αυτού no contact. Του βάζουμε και αυτού στον πάγο. Γιατί είναι πολύ πρόθυμοι να μεταφέρουν τι μαλακίε που έχουν να πουν οι αρκιστέ. Και έτσι γλιτώνει. Βλέπει και ποιο σου μεταφέρει μηνύματα από του ναρκιστέ, τον κόβει και αυτόν και γλιτώνει. Τώρα, μετά από καιρό, συνειδητοποιώ ότι το no contact είναι το καλύτερο που θα μπορούσα να κάνω. Άργησα κιόλα. Δεν πειράζει. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Πάλι βρίσκει τρόπο να επικοινωνεί μαζί μου μέσω τρίτων. Όμω άλλαξα εγώ. Μπράβο, πολύ ορθά έπραξε. Πλέον δεν σφίγγεται το στομάχι μου, δεν παγώνω, δεν μου διάζω, δεν νιώθω αβοηθησία και αυτό το χρωστώ σε σένα, κυρία Θέκλα. Στα βιβλία σου που μου κρατούσα συντροφιά και με δυνάμωσαν ψυχοεκπαιδευτικά, στα βιντεάκια σου και στην ιστορία τη ζωή σου που με έδωσαν ελπίδα, δύναμη και κουράγιο. Το no contact είναι σωτήριο και αυτό το μάθημα ζωή, το γράφει με κεφαλαία το ζωή, το χρωστώ σε σένα. Σε ευχαριστώ μέσα από τα βάθη τη καρδιά μου. Είναι ok να πα no contact με του γεννήτορε σου με εκτίμηση, θαυμασμό και ευγνωμοσύνη. Φίλοι, 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 φίλοι. Η ιστορία σου δυστυχώς δεν είναι μοναδική. Μακάρι να ήταν μοναδική. Μακάρι να ήσουν το μοναδικό κορίτσι, το μοναδικό παιδί και αγόρια υπάρχουν που έγινε βορά σε έναν αλαζονικό, ναρκισιστικό εγωισμό μια μάνα που δεν ήταν μητρική. Δεν ξέρω τι σκατά. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι σκατά είχε η μάνα σου στο κεφάλι τη όταν σε γέννησε για να σε απορρίψει όταν ήσουν μωρό, αλλά σίγουρα αυτά τα σκατά είχαν να κάνουν με την ίδια και όχι με σένα. Δεν υπάρχει μωρό που να μην είναι αξία αγάπη του. Τα μωρά τα φτιάχνει ο Θεό έτσι η φύση, ούτω ώστε να είναι αξία αγάπητα. Γι' αυτό ακόμη και άνθρωποι που αποφασίζουν συνειδητά να μην κάνουν παιδιά, αν δουν μικρά μωράκια συγκινούνται, όπω επίση και δουν μικρά ζωάκια συγκινούνται. Γιατί είναι έτσι φτιαγμένο ο άνθρωπο, ώστε να νιώθει τρυφερότητα, να νιώθει ζεστασιά, να νιώθει την ανάγκη να προστατέψει του μικρού και αδύναμου. Με άλλα λόγια, όταν πέσει το μάτι μα πάνω σε ένα βρέφο, εκρίνεται ο κοιτοκίνη από τον εγκέφαλό μα, η οποία ονομάζεται αλλιώ και ορμόνη τη αγάπη, και νιώθουμε τρυφερότητα για αγαπητικότητα για ένα άγνωστο βρέφος. Σκέψου το βρέφος που γεννήσαμε και σκέψου πόσο ανώμαλη, πόσο άρρωστη ψυχικά, πόσο κακός άνθρωπος είναι μία μάνα η οποία δεν θέλει το βρέφος της. Αν μια ξένη γυναίκα, ένας ξένος άνδρας που βλέπουν ένα βρέφος σε ένα καρότσι, που βλέπουν μια φωτογραφία ενός βρέφους συγκινούνται και νιώθουν τρυφερότητα, πώς μπορεί αυτή η γυναίκα που έχει γεννήσει αυτό το παιδί να το βλέπει και να μην νιώθει αγάπη και τρυφερότητα. Κι όμως γίνεται. Γιατί η κακία είναι πολύ μεγαλύτερη από τη φύση. Η κακία υπερτερεί της φύσης. Η φύση του ανθρώπου είναι η αγάπη. Η φύση των πρωτόγονων ανθρώπων είναι να νιώθουν και να δείχνουν αγάπη στα μικρά. Ξαναλέω τα ανθρώπινα μικρά και τα ζωά και τα μικρά. Γιατί έτσι είμαστε φτιαγμένοι ώστε να προστατεύουμε οι δυνατοί τους αδύναμους. Όμως Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγει εντελώ από τη φύση τους, γιατί έχουν επιλέξει συνειδητά ξανά και ξανά το δρόμο της κακίας. Και έχουν επιλέξει ξανά και ξανά να μείνουν ανώριμοι. Δεν μπορείς να είσαι γονιός αν δεν έχεις οριμάσει. Δεν μπορείς να είσαι γονιός αν δεν έχεις αναλάβει τις γαμημένες τις ευθύνες σου. Δεν μπορείς να είσαι καλός γονιός αν δεν έχεις καταφέρει να βάλεις τον εαυτό σου σε μια σειρά και σε μια τάξη. Και δυστυχώ οι περισσότεροι άνθρωποι γίνονται γονεί χωρί να είναι έτοιμοι να γίνονται γονεί. Σα αναφέρω, αν δεν το έχετε παρακολουθήσει, το 53ο επεισόδιο του podcast, το οποίο έχει θέμα πότε είμαι έτοιμο και κάτω από ποιε προποθέσει μπορώ να γίνω γονιό. Σίγουρα η μάνα σου, όπω δυστυχώ και πολλέ άλλε μανάδε και πολλοί άλλοι πατεράδε, έγινε μάνα χωρί να είναι μητρική. Και σου ξαναλέω, δεν φταίει εσύ γι' αυτό. Μπορεί να έμοιαζε στην πεθερά τη την οποία μισήρεγα μότο. Μπορεί να έμοιαζε στον άντρα τη, τον οποίο να μην τον ήθελε. Δεν ξέρω τι σκατά είχε η κάθε παλαβή μέσα στο κεφάλι τη, όμω έχω ακούσει χιλιάδε ιστορίε. Χιλιάδε ιστορίε, δεν θα ξεχάσω μια γιαγιά, η οποία στα 80 τη, 85 πόσο ήταν, μου έλεγε ότι εγώ ήθελα να παντρευτώ άλλον άντρα. Και η μάνα μου μου έδωσε άλλον άντρα, γιατί εκείνο που ήθελα να παντρευτώ δεν είχε περιουσίε και πρέπει να πάρω κάποιον άλλον που είχε περιουσίε. Και αυτό ο άντρα που πήρα ήταν άσχημο, κατά την άποψή τη ήταν άσχημο. Είχε άλλα χρώματα από την ίδια. Αυτή ήταν πολύ μελαχρινή, αυτό ήταν πολύ ανοιχτόχρωμος. Οπότε αυτή η γυναίκα μου είπε ξεκάθαρα. Όσα παιδιά γέννησα, τα το οποία του έμοιαζαν, δεν τα ήθελα να τα δω. Και δεν τα θέλω μέχρι σήμερα. Όσα παιδιά μου μοιάζαν εμένα και ήταν μελαχρινά σαν εμένα, τα λάτρευα. Άκου τώρα λογική. Δηλαδή τώρα να σε γεννήσει μια μαλακισμένη, η οποία είναι μελαχρινή. Εσύ να έχει βγει ξανθό γιατί έχει πάρει από τον πατέρα σου, ξανθιά επειδή έχει πάρει από τον πατέρα σου και να σε μισεί μαλάκο γιατί δεν τη μοιάζει. Και γιατί δεν θυμίζει τον άντρα τη. Ό,τι να είναι. Πραγματικά ό,τι να είναι, αλλά συμβαίνουν. Και έρχονται μετά οι άνθρωποι και λένε: Μα γιατί δεν με αγαπάει η μάνα μου, Μήπω δεν είμαι άξιο αγάπη, Γιατί αυτό θα σκεφτεί το παιδί. Το μικρό το παιδί δεν έχει την εγκεφαλική ανάπτυξη ούτε τις γνώσεις, ούτε την κρίση να αντιληφθεί πως αυτή η μάνα δεν είναι μητρική και γι' αυτό δεν σε αγαπάει και όχι εσύ δεν είσαι αξία αξιαγάπητος. Ένας άνθρωπος που δεν αγαπάει τα μικρά τα παιδιά είναι κακός άνθρωπος. Με τον ίδιο τρόπο που οι δολοφόνοι όταν είναι μικρή σκοτώνουν ζώα. Σας το έχω πει πολλές φορές ότι οι άνθρωποι που είναι κατά συρροή εγκληματίες, κατά συρροή δολοφόνοι, οι άνθρωποι με κοινωνιοπάθεια και ψυχοπάθεια μεγαλώνοντας σκοτώνουν ζώα. Με τον ίδιο τρόπο που οι μελλοντικοί δολοφόνοι σκοτώνουν ζώα, με τον ίδιο ακριβώ τρόπο και οι άχρηστοι γονεί δεν συμπαθούν τα παιδιά του. Είναι αφύσικο, είναι έξω από την ανθρώπινη φύση ο γονιό να μην νοιάζεται το παιδί του. Και όμω δυστυχώ υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι γονεί. Και αυτό δεν σημαίνει ότι εμεί δεν είμαστε αξιοαγάπητοι, ότι εμεί φταίμε που δεν μα έδειξαν αγάπη. Είμαι πάρα πολύ έντονη σε αυτό το πράγμα γιατί το συναντάω πάρα πολύ συχνά. Το πρώτο μου βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε από μεγάλο ελληνικό εκδοτικό οίκο, το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», το έγραψα ακριβώ για αυτό το λόγο. Έγραψα για τη μητρότητα λόγω των χιλιάδων ανθρώπων που έβλεπα στο γραφείο να έρχονται ως ενήλικες με ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία έβλεπα ξεκάθαρα ότι ερχόντουσαν από μια προβληματική σχέση με τη μάνα τους. Γι' αυτό έγραψα εκείνο το βιβλίο. Ε, σύντομα θα ξανακυκλοφορήσουν τα βιβλία, θα ξανακυκλοφορήσουν. Θα σα ενημερώσω. Ξέρω ότι τώρα είναι... έχει εξαλειφθεί από την αγορά. Όταν είναι έτοιμο, θα... Το δω... να κοιτάζετε εδώ στο κανάλι, θα ενημερώσω. Λοιπόν, έβλεπα ενήλικε και αντιλαμβανόμουν ξανά και ξανά, ξανά και ξανά, ότι η βασική αιτία των προβλημάτων τους ήταν ότι τους μεγάλωσαν μητέρε που δεν ήταν μητρικές και πατεράδες που δεν ήταν πατρικοί. Ότι είχαν γονείς οι οποίοι αντί να τους αγαπούν και να τους προστατεύουν, τους κορόιδευαν, τους ξεγελούσαν, τους έλεγαν ψέματα, τους φέρονταν με άσχημο τρόπο, έβγαζαν τα νεύρα τους επάνω τους, έκαναν προβολές πάνω στα παιδιά τους και όλα αυτά τα εσχρά και ανήθικα. Τα οποία συμβαίνουν κατά κόρο στην κοινωνία μας. Όμως, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί καλοθελητέ οι οποίοι θα πούν ναι, δεν ήξεραν παλιά οι γονεί. Ναι, δεν ήξεραν και δεν υπήρχαν ψυχολόγοι παλιά να του εξηγήσουν, και τώρα που τα ξέρουν, όχι. Και τότε που δεν ήξεραν, υπήρχαν καλοήθη άνθρωποι τη ίδια ηλικία με του κακοήθη. Υπήρχαν άνθρωποι φτωχοί αγράμματοι που δεν είχαν μπεαει μία μέρα στο σχολείο, οι οποίοι μπορούσαν και έδειχναν αγάπη στα παιδιά και στα εγγόνια του. χειρό παράδειγμα, οι γονεί του φίλου από την ιστορία της προηγούμενης εβδομάδας με τίτλο «Συγκλονιστική ιστορία ανδρός ετών 50». Δεν την είδατε, παρακολουθήστε. Είναι ένα πολύ συγκινητικό και συγκλονιστικό βίντεο. Οι παππούδε, οι οποίοι ήταν και μεγάλη ηλικία υπέργυρη, ήταν και άνθρωποι τη Εκκλησία που θα περίμενε κάποιο ότι αν ήταν τη Εκκλησία θα ήταν πιο θρησκόληπτοι και πιο πουρητανοί έδειξαν πλήρη αγάπη και αποδοχή στον εγκονό τους που τον μεγάλωναν, δεν του έκαναν καθόλου διάκριση, καθόλου bullying επειδή το παιδί είχε γεννηθεί ομοφιλόφιλο, όμως οι γονεί του, τα παιδιά αυτών των παππούδων, νεότερη σε ηλικία, με μεγαλύτερη και περισσότερη πρόσβαση στη μόρφωση, του φέρθηκαν με το χειρότερο τρόπο. Δεν είναι το γεγονός ότι δεν ήξεραν οι γονεί παλιότερα που τους έκαναν τέτοια άχρηστα άτομα, τέτοια τομάρια, τέτοια τσογλάνια. Είναι το γεγονό ότι ήταν κακοί. Και σήμερα υπάρχουν γονεί οι οποίοι έχουν πρόσβαση στη ψυχοεκπαίδευση, στη ψυχοθεραπεία και πάλι επιλέγουν συνειδητά να είναι παλιόπαιδα. Να μην είναι καλοί γονεί. Να φέρονται άσχημα στα παιδιά του, να προσβάλλουν συνεχώ τα παιδιά του, να μειώνουν τα παιδιά του, να έχουν συνεχώ απαιτήσει από τα παιδιά του, να μην δείχνουν κατανόηση, να μην δείχνουν αγάπη και ούτω καθεξής. Όταν η μάνα μας δεν είναι μητρική πάμε no contact μαζί της και δεν σκεφτόμαστε καθόλου τι θα πει ο κόσμος, τι θα πουν οι συγγενείς, τι θα πουν οι φίλοι. Και αν υποψιαζόμαστε ότι η μάνα μας δεν μας αγαπάει και ότι η μάνα μας δεν είναι μητρική προς εμάς, την ξεμπροστιάζουμε, τις κάνουμε ξεκάθαρες ερωτήσεις. Αυτό που έκανε η κοπέλα και άργησε να το κάνει. Έλα μάνα μου, πες μου, τι γνώμη έχεις για μένα έκανες αυτό μάνα, το άλλο, το παράλληλο γιατί τα έκανες εγώ υποθέτω ότι το έκανες γιατί δεν με αγαπάς γιατί τα έκανες όταν βάλουμε το μαχαίρι στο κόκκαλο όταν μιλήσουμε ανοιχτά και ξεκάθαρα με τους γονεί μα για τη σχέση μας τότε από την αντίδραση τους ή την απόκριση τους θα αντιληφθούμε αν πρόκειται για καλοήθης ανθρώπου που υπέσπεσαν σε κάποια λάθη συγκλονίζονται αναγνωρίζοντα τη ζημιά που μα έκαναν και προσπαθούν συνειδητά να διορθωθούν, ή αν πρόκειται για ναρκισάκια τη κακιά ώρα, οι οποίοι θα μα αντεπιτεθούν και θα μα πούν ότι εμεί του κάνουμε τα, κακά που μα έκαναν και μα κάνουν εκείνοι. Αξίζει τον κόπο των ξεμπρόστιασμα και για να μιλήσουμε έτσι και λίγο ιστορικά σε σχέση με το κανάλι μα, θυμάμαι ότι. Το playlist για το ξεμπρόστιασμα το είχαμε ξεκινήσει το 2020, λίγο καιρό πριν από τον κορονοϊό. Υπάρχει playlist με τίτλο «Ξεμπρόστιασμα». Πολύ ενωρίτερα, προτού μάθουμε για τις εξελίξεις στη θεωρία της ναρκισιστικής προσωπικότητας, ο στυλ προσωπικότητας και όχι ως διαταραχής. Από τότε είχα αντιληφθεί ότι αν ξεμπροστιάζεις τους ανθρώπους, θα σου αποδείξουν στην πράξη ποιοι είναι. Οπότε αξίζει τον κόπο να μπούμε στη διαδικασία να ξεμπροστιάσουμε ανθρώπου που είναι σημαντικοί για μα. Ναι, η μάνα μα είναι σημαντική για μα. Τουλάχιστον μέχρι να καταλάβουμε εάν πρόκειται για μια ναρκισάρα που θα πάμε no contact μαζί τη και πλέον δεν θα είναι σημαντική για μα. Πώ νιώθει η μάνα μα για μα, πώ νιώθει ο πατέρα μα για μα, πώ νιώθουν τα αδέρφια μα για μα, τι είδου ποιότητα σχέσει έχουμε με αυτού του ανθρώπου. Άλλοι άνθρωποι από τον κύκλο μα, το συγγενικό, νιώθουμε κάτι τοξικό από έναν συγγενή μας, πάμε και ρωτάμε στα ίσια. Τι ζόρι τραβάς μαζί μου. Νιώθω ότι κάτι έχεις. Και θα δείτε ότι αν είναι τοξικοί άνθρωποι και αν είναι αρκησιστές, θα σας πούν ότι εσείς τους κάνετε κάτι, εσείς είστε τοξικοί, εσείς κάνετε αυτά που κάνουν ήδη. Να μην έχουμε ανοχή σε παλιοσυμπεριφορές ανθρώπων που έχουν από μόνοι τους αναλάβει το ρόλο του να μας αγαπάνε και να μας προστατεύουν. Ξαναλέω, είτε γεννήσεις ένα παιδί, είτε υιοθετήσει ένα παιδί, εσύ πήρε την ευθύνη. Ούτε το παιδί που γεννάς σε έχει υποχρεώσει να το γεννήσεις, ούτε το παιδί που υιοθετήσει έχει υποχρεώσει να το υιοθετήσεις. Εσύ από μόνος σου πήγες να γίνεις γονιός αυτού του παιδιού και εσύ έχεις ευθύνη να είσαι αγαπητικός. Να είσαι γονείκο. Τι σημαίνει είμαι γονείκο. Έχω συνέστηση για το παιδί μου. Αν το παιδί μου είναι στενοχωρημένο, στενοχωριέμαι. Αν το παιδί μου είναι χαρούμενο, χαίρομαι. Αν το παιδί μου έχει μια επιτυχία, γνωρίζω την επιτυχία του παιδιού μου και χαίρομαι για την επιτυχία του παιδιού μου. Τι σημαίνει η μάνα σου δεν γνώριζε τι σπούδασε. Τι σημαίνει η μάνα σου δεν γνώριζε που έμενε. Τι σημαίνει η μάνα σου δεν γνώριζε τη δουλειά έκανε. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα. Εσύ πήγε στο εξωτερικό, πέτυχε, σπούδασε, πέτυχε και αυτή φθονούσε. Γιατί η κόρη τη να σπουδάσει, γιατί η κόρη τη να πετύχει, και το αποτέλεσμα ήταν να μην ξέρει που είσαι, που βρίσκεσαι και τι κάνει. Και μετά, όταν εσύ έκανε το μέγα σφάλμα να επιστρέψει πίσω στην Ελλαδίτσα και να πα να δουλεύει μαζί τη και στον ίδιο χώρο, τη έδωσε την ευκαιρία να βγάλει πάνω σου όλο τη το άχη, που λέμε στην Κύπρο, και όλο τη το άχτι. Τη έδωσε την ευκαιρία να προβάλλει πάνω σου όλα τη τα κόμπλεξ. Γιατί η κόρη μου να πετύχει, γιατί η κόρη μου να σπουδάσει, γιατί η κόρη μου να έχει γνώσεις, γιατί η κόρη μου να έχει παραπάνω χρήματα. Τις πλήρωνε στους λογαριασμούς και έλεγε παντού ότι αυτοί πλήρωνε για σένα. Ό,τι να είναι ρε φίλε, πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό, θυμάστε το podcast με τον αριθμό 34. Η Ιστορία ενός αμέας ενεξαρτώμενου. Ενό ε, ανθρώπου ο οποίος υπέφερε από διαβήτη τύπου 1, είχε επιπλοκές, και την περίοδο που είχε τι επιπλοκέ και είχε και ένα πρόβλημα σοβαρό υγεία, είχε πέσει κάτω και είχε σπάσει το ισχύο του, οι γονεί του επενέβαιναν και δεν τον άφηναν να κάνει αυτό που έκρινε ο ίδιο και η γυναίκα του ορθό για τη θεραπεία του, με αποτέλεσμα να υποφέρει από σοβαρότερε επιπλοκές και να χάσει και τα δύο του πόδια, και όλο αυτό το διάστημα, οι γονεί του να παίζουν ένα ρόλο εντελώ κόντρα στο γονικό ρόλο. Συμπεριφέρονταν με γνώμονα τι θα πει ο κόσμος και τι αυτοί θεωρούν σωστό και δεν επέτρεπαν με τον τρόπο τους τα παιδιά τους, στο γιο τους και στην ύφη τους, δεν επέτρεπαν να κάνουν αυτά που ω μορφωμένοι και έξυπνοι άνθρωποι και νεροί άνθρωποι έκριναν πως έπρεπε να κάνουν. Και αυτοί λόγω συνεξάρτηση υποταγμένοι στο ψέμα ότι οι γονείς αγαπάνε και θέλουν το καλό μας, τους ακολούθησαν με αποτέλεσμα να μην προλάβουν ενώ μπορούσαν να προλάβουν να σώσουν την υγεία και τα πόδια του φίλου. Οι γονεί αυτοί, ενώ δεν έχουν δώσει ούτε και ένα ευρώ, γυρίζουν και διαλαλάνε ότι έχουν αγοράσει τα μηχανικά πόδια του παιδιού, ότι έχουν αγοράσει το ένα. Δείτε το podcast να το θυμηθείτε, ότι έχουν αγοράσει το άλλο. Δηλαδή, δεν φτάνει που πήγαν κόντρα στι θεραπείε, δεν φτάνει που με τι επεμβάσει του έπαιξαν κέριο καταστροφικό ρόλο στο να χάσει ο γιο του. Ο γιος του στα πόδια του γυρίζουν και λένε δεξιά και αριστερό ότι έχουν πληρώσει και τα πόδια του. Ό,τι να είναι, ρε φίλε. Ό,τι να είναι. Όλη η τοξική είναι η ίδια φάρα. Πραγματικά δεν ξέρω. Έναν καλούπι και του βγάζουν. Σαν να και υπάρχει ένα καλούπι, τους βάζουν μέσα και βγαίνουν το ίδιο, ρε παιδί μου. Η τοξική γονή. Όλοι το ίδιο. Μακριά. Μακριά. No contact. Είναι σωτήριο. Και είδατε τι γράφει η κοπέλα στο τέλο τη επιστολή τη. Το ξαναδιαβάζω και κλείνομαι με αυτό. Όμω άλλαξα εγώ μετά που πήγα no contact. Πλέον δεν σφίγγεται το στομάχι μου, δεν παγώνω, δεν βουδιάζω και δεν νιώθω αβοηθησία. Το no contact είναι σωτήριο και αυτό το μάθημα ζωής λέει το χρωστάει σε μένα, αν δεν βρισκόμουν εγώ θα βρισκόταν κάποιος άλλος να σου μιλήσει για το no contact. Είναι ok να πας no contact με τους γεννήτωρες σου. Το οφείλει στον εαυτό σου. Καλή δύναμη σε όλους όσοι έχετε τέτοια θέματα και είστε σε μια διαδικασία που προσπαθείτε να μαζέψετε δυνάμεις και να πάρετε την απόφαση να ξεμπροστιάσετε ουσιαστικά τους γονείς σας για να δείτε αν είναι εναρκησιστές και αν είναι τοξικοί για να έχετε τέτοια, τέτοιο προβληματισμό πολύ πιθανόν να είναι και αν το διαπιστώσετε να προβείτε σε απελευθέρωση. Σε αυτή τη διαδικασία παίζει πάρα πολύ ρόλο να έχουμε στήριξη και να ψυχοεκπαιδευόμαστε τακτικά και να κάνουμε και προσωπική ψυχοθεραπεία. Ε, η κοπέλα είναι στο τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή. Στο κανάλι μας κάθε τετάρτη βράδυ έχουμε ένα δύο ροζού και οι κοπέλες μοιράζονται μεταξύ τους παρόμοιες ιστορίες και στηρίζει μια την άλλη. Ε, δεν υποκαθιστά τη ψυχοθεραπεία το να είναι κάποιο μέλος είτε στο τέταρτο επίπεδο της συμμετοχής κοπέλα, είτε στο πέμπτο επίπεδο της συμμετοχής άντρας, αλλά σίγουρα το να βρίσκεσαι σε ένα α, περιβάλλον ανθρώπων οι οποίοι έχουν παρόμοιες εμπειρίε και βρίσκονται μια φορά την εβδομάδα για ένα δύο και συζητούν και έχουν και ένα uh, chat στο Viber όπου μοιράζονται μεταξύ τους αυτά που τους απασχολούν και στηρίζουν ένα στον άλλο, σίγουρα μπορεί να είναι χρήσιμο. Στέλνω την αγάπη μου και αγωνιστικούς χαιρετισμούς.